Θεωρώ απαράδεκτο, προκλητικό, απέναντι σε αυτούς τους χιλιάδες υγειονομικούς που δώσανε και τον εαυτό τους και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών τους, όλων των βαθμίδων υγειονομική. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν η προόκληση τα όσα υπόθηκαν τον κύριο Μαραβέγια, προσπαθώντας τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία να τα φορτώσει στους εργαζόμενους. Και δεν τα λέει η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή περιγράφει μια κατάσταση. Δεν απαγγέλει κατηγορίες σαν εισαγγελέας όπως κάνετε εσείς, κύριε Μαραβέγια, που δυστυχώς είστε από το Βόλο με ένα νοσοκομείο με τεράστια προβλήματα και μυρουδιά δεν πήρατε. Και θα πρέπει οι συνάδελφοι, αν μη τι άλλο, ο λαός του Βόλου και όχι μόνο, να σας καταδικάσει απέναντι σε αυτές τις προκλητικότητες και ανεύθυνες και απαράδεκτες δηλώσεις που κάνετε. Κύριε Λαμπρούλη, Άσαμε, είσαι τσικό. Εγώ δεν κατάλαβα αυτή την εκδοχή που λέτε, αλλά δεν πειράζει. Δεν καταλάβατε, η κυρία κατήγγειλε τους εργαζόμενους ότι φταίνε ή ο κύριος Μαραβέγιας. Την κατάσταση, εντάξει, κύριε Μαραβέγια, την ξέρουμε πολύ. Απλώς εσείς με μεθοδικότητα προσπαθήσατε να βγάλετε, να ξεπλύνετε την πολιτική της κυβέρνησής σας, όπως και όλων των κυβερνήσεων που έφτασαν σε αυτά τα χάλια τα νοσοκομεία, προσπαθώντας να φορτώσετε την ευθύνη στους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να ντρέπεστε και μόνο. Ντροπή και μόνο ντροπή. Ντροπή. Κύριε Λαμπρούλη, σταματήστε παρακαλώ.